πώς κλείνει το 18, το 2018 για το Σύλλογο Αλλιών Αέρας Τεχνών Ψαράδων? Το 2018 ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά. Μια χρονιά γεμάτη αρκετές αθλητικές διοργανώσεις, όχι μόνο. Αφήνει πολλά ανοιχτά θέματα για το 2019 που έρχεται και κόβουμε την πίτα. Όλοι οι Ιωνοί είναι βίωνοι για το 2019, αν κρίνουμε από το 2018. Πιστεύω να είναι ακόμη πιο δύσκολο για εμάς σαν Διοικητικό Συμβούλιο το 2019 και πιο καλό για τους Εραστέχνες Αλλιείς και τους αθλητές Εραστέχνες Αλλιείς. Φαίνεται να αυξάνεται αυτός ο αριθμός των συνανθρώπων μας που ασχολούνται με το αεραστεχνικό ψάρεμα, είτε ως άθλημα είτε ως χόμπι? Κοιτάξτε, ο σύλλογος ο δικός μας έχει μια δυναμική τεράστια. Μπορούμε να πούμε ότι στα εσωτερικά ύδατα ίσως να είμαστε ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα. Τα μέλη του συλλόγου αυτή τη στιγμή δεν αντικατοπτρίζουν την δυναμικότητά του. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενεργά μέλη γύρω στα 100 με 120. Και ο σύλλογος όταν πρωτοξεκίνησε είχε πάνω από 300. Εκεί τώρα κάπου στη διαδρομή αυτή κάπου κάποια μέλη δυσαρεστήθηκαν, κάποια μέλη είχαν κάποιες άλλες απόψεις, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως αυτή τη στιγμή η δυναμική έχει αρχίσει και δείχνει ότι αλλάζει και ο κόσμος γυρνάει πίσω στα κοινά του συλλόγου, ασχολείται με τις δραστηριότητες του συλλόγου, στηρίζει το σύλλογο και όλοι μαζί προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ερασιτεχνική και δε αλεία. Πού σας βρίσκει κανείς? Τα γραφεία του συλλόγου είναι στις παλιές εργατικές κατοικίες προς στον δρόμο του Μπερδίκα, στο δεξί μας το χέρι, εκεί στεγάζεται ο σύλλογος. Στα διαδικτυακά μέσα υπάρχουν και τα προσωπικά στοιχεία, τα δικά μου και άλλα τηλέφωνα που μπορεί να βρει πληροφορίες μέσω του Facebook, ας πούμε, και ό,τι χρειαστεί κάποιος μπορεί να, μέσω αυτών των δύο τρόπων για την ώρα, να μας βρει εκεί.